Τετάρτη μας πέρασε, το βράδυ είχαμε δημοτικό συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα συζήτησης, τη διαχείριση των απορριμμάτων, ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί μέχρι σήμερα στην πόλη μας και τι μέλη γενέστε. Αυτή η συνάντηση έγινε μετά και από προτροπή και των άλλων δημοτικών παρατάξεων και προκειμένου να έχουμε μια ολόκληρη συνεδρίαση μπροστά μας και αρκετό χρόνο να πάρουν άπαντες προκειμένου να συζητήσουμε διεξοδικά και να ακούσουμε και τις προτάσεις τους, αν είχαν βέβαια, πάνω στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι το κύριο ζήτημα που απασχολεί σήμερα και την πόλη μας, αλλά και γενικότερα ολόκληρη την Πελοπόννησο. Δεν θέλω να σταθώ στο τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι σήμερα, είναι λίγο πολύ γνωστά. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι το εξής. Από τις δημοτικές παρατάξεις που μας κατηγορούν, μας κατηγόρησαν και τη συγκεκριμένη μέρα, ότι ουσιαστικά δεν άκουσα κάτι καινούργιο. Ότι αναφερθήκαμε σε παρελθοντολογία και αναλωθήκαμε σε αναλύσεις το τι ακριβώς μέχρι σήμερα έχει συμβεί στο Δήμο της Τρίπολης τουλάχιστον τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και βέβαια δεν αφορά μόνο την διοίκηση που εγώ έχω την ευθύνη σήμερα, αλλά αφορούσε και την προηγούμενη διοίκηση. Θέλω να πω ότι εάν πολύ διεξοδικά ακούσετε τις δικές τους τοποθετήσεις, θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά ότι ουσιαστικά είναι κενή περιεχομένη. Δεν είχαν απολύτως καμία πρόταση να μας πούν και αυτοί στις δικές τοποθετήσεις το μόνο που έκαναν είναι να μας υπενθυμίσουν το τι ακριβώς είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αγωνία γενικότερη και στους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους και στις παρατάξεις στους πολίτες. Αυτή η συζήτηση λοιπόν την προκαλέσαμε πρώτον για να ξεκαθαριστεί ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Γιατί πιο υπεύθυνα από το Δήμαρχο να τους ενημερώσει που διαχειρίζεται τα θέματα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος άλλος να το πει. Και δεύτερον, ποιες είναι κάποιες σκέψεις μας σε ενέργειες που έχουμε δρομολογήσει προκειμένου να δώσουμε οριστική λύση σε αυτό το θέμα. Ξέρετε, μονίμως εφαρμόζω την καραμέλα, εσείς κύριε Δήμαρχε, είχατε τη λύση στο τσεπάκι σας και αυτά και αυτά. Έτσι, και το λένε χαριτολογώντας. Πρέπει να τους απαντήσω λοιπόν άλλη μία φορά ότι εγώ είμαι δήμαρχος 1,5 χρόνο. Το πρόβλημα αυτό είναι 5 χρόνια. Γιατί δεν μας μιλάνε για τα μπακέρα τα προηγούμενα 3,5 χρόνια τι είχαν κάνει. Και θα σας πω εγώ τι είχαν κάνει. Κάνανε αυτό που και εμείς στο μεσοδιάστημα αυτό κάναμε, κάποιες μεταφορές για να μην υπάρχουν ακριβώς απορρίμματα μέσα στους δρόμους και να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Και τι άλλο κάνανε? Απολύτως τίποτα. Χαθήκανε 3,5 χρόνια προκειμένου ο Δήμος για την ενδιάμεση διαχείριση. Για αυτή να μιλήσουμε. Σύμφωνα με τον Πέστα που ίσχυε. Να έχει ένα αδειοδοτημένο χώρο πραγματικό και όχι εικονικό, γιατί μη μου πούνε ότι στον Άγιο Κωνσταντίνο ήταν ένας χώρος που στραφήκαμε και τον αδειοδοτήσαμε προκειμένου να κάνουμε και τη διαχείριση. Εκεί υπήρχε το τελείωμα, αν θυμάστε. Και αυτό έγινε σε συνδυασμό της τότε πρότασης Δημοτικής Αρχής με το ΤΕΙ Κρήτης να κάνει τη διαχείριση πιλωτικά εκεί για μικρές ποσότητες. Αντί λοιπόν να λέμε αλήθειες, γιατί αυτά κυρωθήκαν και οι συμφωνίες με το ΤΕΙ Κρήτης κρίθηκαν από το Εθνικό Συνέδριο ως μη σύνομες οι διαδικασίες. Άρα λοιπόν τι έκαναν? Απολύτως τίποτα. Κληρονομήσαμε μία αγία τριάδα με 30-40.000 ίσως τόνους και παραπάνω με απίστευτο πρόβλημα δίπλα στην πόλη μας και τίποτα άλλο. Και ήθελαν και είχαν και απέτηση να συνεχίσουμε τις παρανομίες αυτές. Μα θα μου πείτε, εσείς τι κάνατε? Επαναλαμβάνω, εντάχει. Εμείς το Σεπτέμβριο αναλάβαμε, τον Οκτώβριο είχαμε βρει το οικόπεδο, διαμέσου το δασικό χώρο, απαλλάσσουμε το Δήμο και τους πολίτες από το να πληρώνει
για να βρει χώρο και προχωρήσαμε στα διαδότηση. Το χαρακτηρισμό του βέβαια ως δασική έκταση και προχωρήσαμε μέσα στο 14, μέσα σε, πριν λήξουν 4 καν μήνες, είχαμε καταθέσει και περιβαλλοντολογική. Εμείς το κάναμε αυτό, μέσα σε 4 μήνες, από την πρώτη μέρα παραλάβαμε. Προκειμένου να γίνει η διαχείριση, να διαδοθεί ο χώρος, να εντεθεί η περιβαλλοντολογική και να γίνει η διαχείριση στο Μεγαβούνι. Ποια είναι η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής όταν προκειμένου να διαδοτηθεί ένας χώρος απαιτούνται κάποιες υπηρεσίες να γνωματεύσουν, να γνωμοδοτήσουν και να γίνει βέβαια και ο έλεγχος από το ΥΠΕΧΟ τις μελέτες που είχαμε υποβάλει. Ξέρετε σε πόσο χρόνο τη δώσανε στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, σε πόσο χρόνο έκλεισε η μελέτη, σε 2,5 μήνες, με 3. Ξέρετε πόσο χρόνο έκανε προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί, τέλη Απριλίου. Και ζητήθηκε γνωμοδότηση από τις υπηρεσίες, οι οποίες απάντησαν, εκτός από την περιφέρεια. Παρότι είχε θετική εισήγηση από την υπηρεσία της, το υπηχό της περιφέρειας. Σε τι καθυστερήσαμε? Το ότι κάποιοι βρέθησαν στο χώρο αυτό και λένε ότι έχουμε ιδιοκτησία, το ότι επί 9 μήνες δεν μπορεί να συσταθεί μια επιτροπή επίλυσης δασικών διαφορών και είναι ευθύνη του Δήμου, που άλλαξε 3 φορές ο νόμος, προκειμένου να φτάσουμε σήμερα να υπάρχει επιτροπή αυτή πλέον και να αποφασίσει. Τις επόμενες μέρες θα αποφασίσει. Θα συνεδριάσει και θα αποφασίσει. Πού είναι η καθυστέρηση δική μας? Εμείς συνεχίσαμε μία εργολαβία την οποία είχαμε στα χέρια μας από τον κύριο Σμινιώτη. Θυμάστε πολύ καλά αρχές του 15 μήνα τα απορρίμματα στους δρόμους, 4 μήνες. Βόηθησε η περιφέρεια τότε με 300.000 ευρώ μέχρι το Πάσχα να μπορέσουμε να διώξουμε αυτά τα απορρίμματα και από τότε δεν έχουμε κάνει καμία εργολαβία. Το έχουμε επιχειρήσει βέβαια 3 φορές για τη θέση Αγίος Βλάσης. Έχουν καταστεί άκαρπες 2 φορές. Τρίτη είναι τώρα στις 26, γιατί δεν θέλουμε παρανομίες. Όλοι αυτοί που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς αυτούς δεν είχαν σωστά τα χαρτιά τους, τις αδειοδοτήσεις τους. Αυτή λοιπόν η καραμέλα, το ότι ξέρετε καθυστερήσατε, το ότι ξέρετε δεν ξέρατε πού πηγαίνατε. Μία πηγαίνατε λέει στον Άγιο Κωνσταντίνο, μία λέει πηγαίνατε στο Τουρκοδέντρι, μία πηγαίνατε εδώ, μία πηγαίνατε εκεί. Εμείς δεν πηγαίναμε για να αφήσουμε απορρίμματα εκεί. Εμείς, αν θυμάστε τότε, γιατί παραπλανούν και λένε ψέματα, ψάχαμε το χώρο μεταφόρτωσης. Αυτοί οι χώροι που ακουστήκανε αφορούσε μόνο τη μεταφόρτωση για τα απορρίμματα που ήδη υπήρχαν στους δρόμους. Άρα λοιπόν, να τελειώνει αυτή η ιστορία, γιατί κάτι πρέπει να πούν κάποιοι. Βέβαια, αυτά ξέρουν, αυτά τους βολεύουν, θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση και λένε αυτά που λένε. Μέχρι ένα βαθμό μπορώ να το αντιληφθώ αυτό. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσουν τα ψέματα και να παραπλανούν τον κόσμο, και αυτό φαίνεται βέβαια μέσα σε αυτό το 1,5 χρόνο, το πόσο παραπλανητικά κάποιοι για να έχουν επικαιρότητα και να βγαίνουν στο γυαλί, να τους βλέπει ο κόσμος ότι κάτι λένε, και παίζουν με τον πόνο του κόσμου, με το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή η λύση δεν αφορά μόνο το Δήμαρχο το σημερινό, την παραταξή του. Αφορά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε αυτό το πρόβλημα που διονύζεται όλα αυτά τα χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Και εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα τελειώσει. Και βέβαια, για να το ξεκαθαρίσουμε οριστικά, η επιλογή μας είναι μία και τη γνωρίζετε όλοι σας. Είναι η θέση Μεγαβούνι. Γιατί προσπαθούν να περάσουν και ιδέες στον κόσμο ότι την εγκαταλείψαμε, ότι κάτι άλλο σκεπτόμαστε, ότι κάπου αλλού θέλουμε να πάμε. Δεν θέλουμε να πάμε πουθενά άλλο. Θα πάμε εκεί που δεν κόστησε 1 ευρώ για το Δήμο, και ούτε πρόκειται να κοστίσει 1 ευρώ για το Δήμο ο χώρος αυτός, που καταφέραμε και εξασφαλίσαμε 600.000 ευρώ για να διαμορφώσουμε αυτό το χώρο. Άρα δεν βάλαμε από τα δικά μας έσοδα ούτε 1 ευρώ, δεν θα βάλουμε μάλλον ούτε 1 ευρώ, προκειμένου να διαμορφώσουμε τον χώρο. Άρα λοιπόν, το όσοι μιλούν για παρελθυντολογία και απογοητεύονται,
πρώτα πρέπει να βάζουν την κασέτα σε αυτά που λένε και να ακούν τι λένε οι ίδιοι και να απογοητεύονται με τη γύμνια τους όσον αφορά τη θετική τους συνεισφορά στο να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Με κορώνες, ξέρετε, δεν γίνεται το πρόβλημα. Με ξυπνάδες δεν γίνεται το πρόβλημα. Αν θέλουμε πραγματικά να το λύσουμε, πρέπει όλοι μας, όλοι, μα όλοι, να προσπαθήσουμε προς τη θετική πλευρά του θέματος να το δούμε και να προχωρήσουμε. Βέβαια, υπήρχε ένας περιφερειακός σχεδιασμός που προέβλεπε κάποια πράγματα. Και βέβαια, υπήρχε μια διαδικασία από το 2011, προκειμένου να υπάρξει ένας ανάδοχος μετά την εχώρηση και την ανικανότητα την οποία τότε εν τέχνος μεταφέρθηκε εκεί που μεταφέρθηκε για να φτάσουμε να κάνουμε τους διαγωνισμούς. Ποιους διαγωνισμούς? Απουσία των Δήμων. Αυτών που είναι οι διοκτήτες των απορριμμάτων και αυτοί που θα κληθούν και καλούνται να επιβάλλουν τα τέλη και της καθαριότητας αλλά και της όλης διαχείρισης πολίτες. Δηλαδή όλοι συζητούσαν εκτός από τους Δήμους. Από το Δήμο μας. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό τους δόθηκε δυνατότητα και τους ευχαριστούμε, κάνανε ό,τι τότε προσπάθεια κάναμε. Και φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα. Πριν την υπογραφή αυτής της σύμβασης, το 2015, στο τέλος του 2015, μετά από 4 χρόνια. Για να δούμε τα προστήματα και όλα αυτά που γίνονται, γνωρίζοντας βέβαια ότι ο Δήμος δεν έχει κανένα χώρο, ακόμα και παράνομο, να εναποθέσει. Καλά χαδά δηλαδή, γιατί είχαν κλείσει όλοι και με δικαστικές αποφάσεις και με αποφάσεις περιφέρειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε λοιπόν, τι μέλη γενέστη με αυτή την ιστορία. Υπήρξε λοιπόν ο ανάδοχος και ξαφνικά διαπιστώσαμε τον Νοέμβρη του 2015 ποια ήταν η σύμβαση, ποια ήταν η σύμβαση. Αυτή την οποία προφορικά μας την έλεγαν ότι ξέρετε θα πληρώνετε 62 ευρώ, ότι αυτό, 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 το ένα το άλλο, και στο τέλος προέκυψαν εγγυημένες ποσότητες, έτσι, προέκυψαν τιμές οι οποίες ήταν απαγορευτικές για τους πολίτες και μια σειρά άλλα ζητήματα που έλεγε αυτή η σύμβαση, η οποία πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν αφορά τον Δήμαρχο, κανένα Δήμαρχο. Αυτά όλα θα έπρεπε να μεταφερθούν, αυτές οι συμφωνίες, στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει. Οι εκπρόσωποι των δημοτών αποφασίζουν και οι δημότες και κανείς άλλος, ούτε κανένας δήμαρχος μπορεί να το κάνει αυτό, ούτε καμία πολιτεία, ούτε κανένας καμία περιφέρεια. Και μας εγκαλούν γιατί δεν συμφωνούμε. Σε τι να συμφωνήσουν? Σε ποια λογική, με ποια λογική? Για να αυξήσουν τα τέλη 3 και 4 φορές σήμερα στους πολίτες? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Αφού παιδιά έχουμε το μεγάλο πρόβλημα που διονύζεται στη χώρα μας και στην περιφερειά μας και στο Δήμο μας τόσα χρόνια, ορίστε την έχουμε τη λύση. Αλλά με αυτό το κόστος. Γιατί τα πακερά δεν μιλήσαν. Μας ανέκυψε. Και γι' αυτό ξεσηκώθηκαν και όλοι οι δημάρχοι. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά εμένα προσωπικά ή το Δήμο το δικό μας. Ούτε κανείς αμφισβήτησε αν γίνανε νόμιμες διαδικασίες, αν υπήρξε η νομιμότητα. Βεβαίως και αθλητική επίδεση. Και ελέγχθηκαν και από ελεκτικά συνέδρια και από οπουδήποτε. Και περιβαλλοντολογική είχε πάρει αυτή η λύση. Δεν τα αμφισβήτησε κανείς αυτά. Ούτε μαλώσαμε κανένα γι' αυτά. Αυτά όμως είναι τα τεχνικά θέματα. Η ταμπακέρα όμως τι πληρώνεις, πόσο επιβαρύνεις τον πολίτη, έτσι. Και μέχρι πού φτάνει αυτή η διαχείριση. Και μιλάμε μόνο για τα αστικά, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεν μιλάμε για όλα τα άλλα απορρίμματα, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε αφήσει στη γωνία. Δεν μιλάμε δηλαδή για βιομηχανικά απόβλητα. Δεν μιλάμε για τηλήματολάσμα. Δεν μιλάμε για κλαδέματα. Δεν μιλάμε για υπολείμματα διαχείρισης αγροτικών προϊόντων. Δεν μιλάμε για τη γαδέλα, δεν μιλάμε για τα οικοδομικά μπάζα, δεν μιλάμε για τίποτα. Μιλάμε μόνο για τα άλλα. Αυτή ήταν η λύση. Λοιπόν, επειδή όταν προχωράμε να δώσουμε λύση στη διαχείριση αυτή, πρέπει να είναι συνολική λύση και όχι αποσπασματική.
Έτσι. Ξέρετε πολύ καλά πόσοι συμπολίτες μας δεν είχαν προβληματιστεί λέγοντας, εντάξει, καταλαβαίνουμε, μιλάτε για τα αστικά. Και τα άλλα, η βιομηχανική περιοχή μέσα, κλείσαν επιχειρήσεις γιατί δεν μπορέσουν να διαχειριστούν το υπόλοιπο. Τα ογκώδη, πού πάνε. Ξέρετε πόσα ογκώδη, πόσους τόνους έχουμε. Έχουμε 2.500 τόνους το χρόνο ογκώδη. Καρέκλες, τραπέζα, στρώματα, οτιδήποτε. Γι' αυτά ποιος μιλάει. Μίλησε κανείς μέχρι σήμερα. Είχε δοθεί καμιά λύση, κάποια προοπτική λύση. Καμία. Άρα λοιπόν δεν μιλάγαμε για συνολική λύση. Μιλάγαμε για ένα μέρος από όλο αυτό το πρόβλημα να προχωρήσουμε αυτή τη λύση. Εμείς ως Δήμος και φαντάζομαι και οι συνάδελφοί μου από ό,τι έχουν συζητήσει δεν μας ενδιαφέρει ούτε ποιοι είναι στην κυβέρνηση ούτε ποιοι δεν είναι. Εμάς μας ενδιαφέρει να δώσουμε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα που είναι αμήλικτα και που έχουν καταστήσει την περιφέρεια και τον νομό μας και το Δήμο μας μια από τις πιο βρωμερότερες που υπάρχουν και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει οπισθοχώρηση στην ανάπτυξη, στον τουρισμό. Όλα αυτά είναι, δένονται μεταξύ τους. Δεν είναι κάτι στατικό, μια τύπου διαχείριση α, β, γ. Δόθηκε λοιπόν η δυνατότητα από τη νέα κυβέρνηση το Δεκέμβρη του 2015 με τον καινούργιο έζημα που έφτιαξε και που συζήτησε βέβαια και με τους Δήμους και με τους πολίτες να πάει σε ένα άλλο τύπο διαχείρισης και να φτιαχτεί ένας καινούργιος περιφερειακός σχεδιασμός σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιταγές που έχουν οι τοπικές κοινωνίες, φτιάχνοντας τα τοπικά σχέδια διαχείρισης, που είναι ευθύνη του κάθε Δήμου. Και αθλητικά βέβαια αυτά τα τοπικά σχέδια έχουν και τα συντάσσει ο φόζα, τα δίνει σε μελετητή και κάνουμε τον περιφερειακό, το περιφερειακό σχεδιασμό, που πρέπει να είναι σύνομος με τον εθνικό, σε κάθε περίπτωση. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα υπάρχει. Υπάρχει σήμερα. Είναι νόμος του κράτους. Σε αυτή τη λογική λοιπόν συμφωνούν όλοι οι δήμαρχοι, εκτός ελαχίστων, και το λέω ελαχίστων, γιατί και αυτοί συμφωνούν, αλλά για άλλους λόγους. Μπορεί να έχουν μια δεύτερη, τρίτη άποψη. Εξωτερικοί παράγοντες είναι αυτοί που επηρεάζουν, που τους επηρεάζουν, προκειμένου να συντάξουμε τον καινούριο ΠΕΣΔΑ, που προτείνεται, όπως είπα, μέσα από τα τοπικά σχέδια διαχείρισης του κάθε Δήμου, της κάθε περιοχής. Αυτά τα λέγω για να γίνει μία όσο το δυνατόν σύντομη ενημέρωση στους πολίτες να τα υπενθυμίσουμε και να τα πούμε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή η προχθεσινή συζήτηση είχε στόχο να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα και τι μέλη γενέστε. Αν αυτά όλα που είπα είναι παρελθοντολογία και είναι κενά περιεχομένου, λυπάμαι γιατί οι συμπολίτες μας δεν είναι ενημερωμένοι. Έχουν ακούσει πολλά πράγματα, πολλές απόψεις, έχουν σύγχυση σε πάρα πολλά θέματα και αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εμείς εδώ είμαστε, στο θέμα αυτό. Ο Δήμος Τρίπολης έχει χώρο διαχείρισης που έχει πάρει και την υπογραφή από το περιβάλλον, απλά από το δασαρχείο όπως σας είπα, υπογραφή αναμένεται, μετά την διαδικασία της Επιτροπής αυτής που συνεδριάζει αυτές τις μέρες, προκειμένου να πάρουμε την οριστική υπογραφή και την περιβαλλοντολογική μας στη θέση μεγαβούλου και την άδεια εγκατάσταση. Εμείς αμέσως θα προχωρήσουμε να διαμορφώσουμε τους χώρους. Τα χρήματα, όπως σας είπα, υπάρχουν, δεν τα επιβάλλει το Δήμος, τα πήραμε από την πολιτεία. Είναι 600.000 ευρώ. Ποια πολιτική λοιπόν εφαρμόζει από εδώ και πέρα ο Δήμος? Ο Δήμος λοιπόν, αντιλαμβανόμενος και τον καινούριο περιφερειακό σχεδιασμό, αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την αυστηρότητα την οποία έχει στη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων, προχωρεί στη σύνταξη του τοπικού σχεδίου διαχείρισης με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δίνουμε απάντηση, θα δώσουμε απάντηση από το τοπικό σχέδιο με την ολοκλήρωσή του το επόμενο διάστημα στο σύνολο των απορριμμάτων. Αυτά που είπαμε πριν. Δεύτερο.
προκειμένου να γίνει η διαχείριση αυτών, χρειάζεται ένας σχεδιασμός. Ένας σχεδιασμός που θα υπάρξει προκειμένου οι πρώτες ύλες, τα απορρίμματα δηλαδή, όλα τα επιμέρους αυτά, να υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που θα διαχειριζόμαστε. Και ξεκινάμε μέσα από το σπίτι. Εκεί λοιπόν θα μπουν κάδοι ατομικοί στην κάθε οικογένεια. Και στην κάθε οικοδομή θα έχει τους δικούς της κάδους. Θα σταματήσει αυτό το αλυσιβερίσι σήμερα να αιωρούνται κάδοι μέσα στην πόλη ή έξω από την πόλη και να τις κόβουν βόλτες κάποιοι ή να μην φτάνουν ή να ρίχνουν τα μεν στα δε, να τα ανακατεύουν και να μην γίνεται η ανακύκλωση στην πηγή. Η ανάκτηση δηλαδή όλων των υλικών στην πηγή και θα γίνεται μέσα στο σπίτι. Αυτό θα καταστεί υποχρεωτικό πλέον. Θα έχουν κομποστοποιητές όλα τα σπίτια. Όλα. Το δικό τους ατομικό. Θα μεταφέρονται σε κάδους που θα υπάρχει στην κάθε οικοδομή, στην κάθε μονοκατοικία, στο κάθε μπλοκ. Και αυτά λοιπόν θα μεταφέρονται όλα με συγκεκριμένο σχεδιασμό, με καινούργια αντιρρυπαντικές τεχνολογίες αυτοκίνητα, οικολογικά, στον χώρο που θα γίνει τη διαχείρισή τους. Δηλαδή στη θέση Μεγαβούνη. Εκεί λοιπόν προσανατολιζόμαστε σε μία διαχείριση η οποία δεν θα έχει καύση, να το πούμε αυτό γιατί είναι και απογορευτική αυτή για την νομοθεσία, αλλά θα είναι πολύ πιο φιλική με μηδενικούς ρήπους στο σύνολό τους, όπου εκεί λοιπόν θα γίνεται η αξιοποίηση όλων αυτών των αποβλήτων και θα παράγονται προϊόντα εκεί. Θα παράγονται προϊόντα, δεν περισσεύει από τη συνολική διαχείριση που θα γίνεται ούτε ένα κιλό από οτιδήποτε. Όλα αξιοποιούνται και το υπόλοιμα το οποίο θα υπάρχει θα είναι μηδενικό. Το είπα προχθές βέβαια στο Συμβούλιο. Οι περισσότεροι γελάγανε. Γελούσαν γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πλέον στη διαχείρισή της, που διαχειρίζεται αυτά τα, όλα τα απορρίμματα, που βέβαια εγώ τους δικαιολογώ σε έναν βαθμό. Γιατί τα μπακέρα έλεγε ότι μέχρι σήμερα συζητάμε τις όποιες λύσεις αυτές που γνωρίζαμε εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή τίποτα. Ξέρετε πολύ καλά ποιες είναι οι διαχειρίσεις σε αυτή τη χώρα. Πάμε λοιπόν σε καινούργιες μεθόδους, συμβατές με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, απόλυτα, και είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτή, προκειμένου να μην υπάρχει καθόλου υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και τα ογκώδη που είπα, ακόμα και τα οικοδομικά που είπα, και όλα τα υπόλοιπα, και τα οργανικά κτλ., θα γίνονται προϊόντα ή υποπροϊόντα ή θα υπάρχει παραγωγή εκεί κομπόστ, ρεύματος ή οτιδήποτε. Όλα αυτά προβλέπονται στην πρόταση την οποία θα καταθέσουμε. Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, προχθές ήθελα να σου κάνω και ανάλυση από την πρώτη μέρα για τη ζήτηση την οποία κάναμε και όλα αυτά τα τεχνικά στοιχεία. Τους είπα βέβαια να μην βιάζονται. Όταν η παρουσίασή μας απέναντι και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στην κοινωνία της πόλης μας και του Δήμου μας, θα είναι ανοιχτή, θα είναι ξεκάθαρη, θα γνωστοποιηθεί η όλη διαδικασία από το πρώτο σημείο μέχρι το τελευταίο, προκειμένου και όποιες απορίες έχουν γεννηθεί, να δοθούν οι απαντήσεις επί τόπου, βλέποντας βέβαια και σε παρουσίαση την όλη διαδικασία διαχείρισης, η οποία γίνεται σχεδόν στις περισσότερες προηγμένες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Τι να κάνουμε. Δεν είμαστε με το παλιό μοντέλο. Εμείς θέλουμε άλλα μοντέλα να εφαρμόσουμε. Αυτά που δίνει συνολική απάντηση στο πρόβλημα. Εύλογα λοιπόν θα πει κανείς, για όλα αυτά που μας λέτε, ο πολίτης τι πληρώνει. Γιατί ένα από τα ζητήματα, όπως ξέρετε, της πρότασης της σημερινής είναι ότι έχει υψηλό κόστος. Με τους 150.000 τόνους έγινε και με 20. Δηλώνουμε λοιπόν και το είπαμε χθες στο Συμβούλιο, ότι από τη συνολική διαχείριση που κοστίζει στο Δήμο ο τόνος, τουλάχιστον για τα αστικά μιλάω αυτή τη στιγμή, θα είναι περίπου στο 1/4 η τιμή διαχείρισης.
και τιμή διαχείρισης δεν είναι μόνο σε αυτό που, σε αυτό που παραδίδουμε. Θα είναι από την αρχή, από το στήσιμο, τη μεταφορά, τη διαδικασία όλη από το σπίτι, με τους κάδους, τους επιμέρους, έτσι, τα αυτοκίνητα, όλη τη διαχείριση, μέχρι που θα επεξεργαστούν, για όλο αυτό το σκηνικό, για όλη αυτή τη μεθοδολογία, τη διαδικασία, θα είναι περίπου το 1/4. Γιατί δεν είναι το κόστος που μας στοιχίζει σήμερα να πάμε να πετάμε τα σκουπίδια. Και είπα ότι δημιουργήσαμε χώρους που πρέπει να ντρεπόμαστε σήμερα. Και πρέπει να ντρέπεται το κράτος το ίδιο, που επέτρεψε να γίνουν αυτά τα πράγματα με τις ανακολουθίες όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Αναφέρομαι καθαρά και στα κόστη τα οποία σήμερα υπάρχουν για το Δήμο και για τον πολίτη κατ' επέκταση, σε αυτά τα οποία γίνεται όποια διαχείριση και από την προηγούμενη δημοτική βέβαια και από εμάς, σύντηνε στο εσωτερικό κόστος διαχείρισης του Δήμου, γιατί ο Δήμος, προκειμένου να μαζευτούν τα σκουπίδια ή να γίνει η όλη η διαχείρισή τους, είχε ένα δεύτερο κόστος. Αθλητικά μιλάω λοιπόν. Στο συνολικό αυτό κόστος περίπου θα είναι στο 1/4. Δεν μπορεί να πληροφορηθεί σήμερα ποιο θα είναι, πάντως σε καμία περίπτωση δεν θα είναι πάνω από 40 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Αυτό είναι όλη απαραίτητη, προϋποθέσεις απαραίτητες προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα σήμερα να μην κάνουμε καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη προκειμένου να ανταποκριθεί ο πολίτης. Γιατί σήμερα στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνουμε, δεν τολμούμε ούτε καν να σκεφτούμε. Αλλά πρέπει να δώσουμε την καλύτερη λύση με το ελαχιστότερο κόστος. Και αυτό θα ισχύσει. Άρα λοιπόν η πρότασή μας είναι αυτή. Και πρέπει να κλείνοντας να πω και δύο κουβέντες ακόμα για τις υπάρξεις σχοματέρας. Αυτή τη στιγμή στα όρια του Δήμου μας, έξω από κάποιες θεωρητικά που πρέπει να αποκατασταθούν, μικρές, υπάρχουν δύο παράνομες, εντός εισαγωγικών, η Αγία Τριάδα και ο Άγιος Βλάσης, και υπάρχει και το πλάτωμα με 2-3 εκατομμύρια κυβικά εκεί πέρα που υπάρχουν και είναι θαμμένα και έχουν δημιουργήσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Και γι' αυτά έχουμε λύση. Είπαμε ότι μπορούμε να τα διαχειριστούμε εν ευθέτω χρόνο, παρότι το πλάτωμα είναι μία από τις καταγεγραμμένες και έχει ευθύνη και η πολιτεία και θέλει να συνδράμει και οικονομικά δηλαδή, έτσι, αλλά εμείς λέμε ότι θα κάνουμε αντιπρόταση να είναι με μηδενική αξία. Να πάνε να το καθαρίσουν, να το αποκαταστήσουν, χωρίς να επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο ούτε ένα ευρώ. Και για όλα αυτά που σας είπα πριν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εύλογα θα ρωτηθεί κάποιος, μα πόσο θα μας κοστίσει εμάς. Αφήστε το ότι είναι το κόστος διαχείρισης. Σε εμάς, τους πολίτες, στο Δήμο ενδεχομένως, στο κράτος. Δεν είναι δική μας ευθύνη. Το κόστος αφορά αυτούς οι οποίοι θα επιλεγούν μετά από διεθνή δημόσιο διαγωνισμό να πάρουν τη δουλειά τους και να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί θα μπουν πολύ αυστηρά κριτήρια στο θέμα του διαγωνισμού, του δημόσιου διεθνού διαγωνισμού. Σε 60 μέρες, 60 μέρες είμαστε. Εμείς προχωράμε ταυτόχρονα και στη σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης πάνω στην κατεύθυνση την οποία σας είπα και όταν προχωρήσει η διαδικασία αυτή και ολοκληρωθεί η μελέτη, αμέσως θα προχωρήσουμε στο διεθνή διαγωνισμό. Προκειμένου να υπάρξει αυτός που θα υπάρξει ή αυτοί που θα υπάρξουν, προκειμένου να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν η επιβάρυνση για το κράτος και για το Δήμο είναι μηδέν. Επιδιώκουμε το μηδενικό υπόλοιμα, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να παραξενεύει τους πάντες που τα ακούν, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν ισχύει αυτό άλλο. Υπάρχουν χώρες και μέθοδοι που έχουν μηδενικό υπόλοιπο. Τι να κάνουμε εδώ. Αν κάποιοι δεν το γνωρίζουν, δεν φταίμε εμείς. Άρα λοιπόν πάμε σε αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό το λόγο παρακάλεσα σήμερα να είμαστε όλοι εδώ μαζί, να ακούσετε με λίγες γραμμές το σχεδιασμό μας, πού βρισκόμαστε και πού πάμε, έτσι, προκειμένου να γνωρίζει και ο πολίτης τι μέρη γενέστε από εδώ και πέρα. Κύριε Δημαρχέ, να ρωτήσω κάτι, γιατί μέχρι το έχω καταλάβει όλο. Στο τέλος με μπερδέψατε με την τελευταία, το τελευταίο λεπτό. Αντιλαμβάνομαι ότι στο Μεγαβούνι έχετε αποφασίσει να πάει όλος ο σχεδιασμός, ακόμα και τα αδρανή. Τα πάντα.
όλα. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ατομικοί, οι κομποστοποιητές γειτονιάς είναι μια μέθοδο στην Πελοπόννησο γίνεται και έχει αποδώσει. Εγώ μιλάω για κατοικία. Δεν τα πω για γειτονιά. Κατάλαβα. Αλλά φαντάζομαι ότι θα φιλοξενηθούν και μονοκατοικίες κάποιοι από μόνες τους που θα είναι μικρό το κόστος για να κάνουν την κομποστοποίηση. Ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, το τοπικό σχέδιο το οποίο θα το φέρετε, φαντάζομαι σύντομα μετά την επίλυση διαφορών στο δασαρχείο, λογικά είσαστε έτοιμος, αυτό καταλαβαίνω. Την άδεια, την ΠΕ, την έχετε πάρει από την αποκεντρωμένη διοίκηση για πάνω, άρα είσαστε και από εκεί έτοιμος. Τι δεν κατάλαβα, ή το κατάλαβα έτσι. Αυτό που θα γίνει στο Μεγαβούνι, δεν θα το κάνει ο Δήμος. Ο Δήμος θα το κάνει. Τότε πού εμπλέκεται ο διεθνής διαγωνισμός? Μα χρειάζεται κάποιος ο οποίος θα βάλει τα λεφτά και τη μεθοδολογία η οποία θα έχει προκριθεί από την τροποποίηση. Από τον ΠΕΣΔΑ. Από τον καινούριο ΠΕΣΔΑ. Ο οποίος ετοιμάζεται, προκηρύχθηκε από ό,τι μάθαμε. Ναι, βεβαίως. Άρα λαμβάνει τη διαδικασία, τη μέθοδο αυτή. Ο Δήμος, θα ξέρετε από εκεί, είχε τα αποδοτικά. Σύμφωνοι. Άρα εμείς θα αναθέσουμε σε κάποιον ιδιώτη να φέρει τα μηχανήματα εκεί και να κάνει, τις εγκαταστάσεις και να κάνει και τη διαχείριση, τη λειτουργία. Καλά το κατάλαβα. Ερώτηση τώρα. Επειδή προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο άκουσα κάτι το οποίο είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τι άκουσα? Ότι οι θεσμοί, το κουαρτέτο, έχει πάρει το διαγωνισμό της Τέρνα και τον ελέγχει. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου σκέπτομαι ότι επειδή όλη η Πελοπόννησος κάνει τη διαδικασία των τοπικών σχεδίων, είναι σε εξέλιξη αυτό δηλαδή, θα τελειώσουμε αυτό το Πάσχα φαντάζομαι, μήπως έχουμε, επειδή εμπλέκονται δηλαδή οι θεσμοί, και αφού εμπλέκονται οι θεσμοί, εμπλέκεται η διαπραγμάτευση οικονομικών, μπορούμε να βγούμε στο εξής. Να τα κάνετε τα τοπικά σχέδια, να πάμε στη διαλογή στην πηγή και να μας έρθει η Τέρνα η οποία θα υλοποιήσει αναδήμο το σχεδιασμό με τα εργοστάσια παραγωγής του υπολείμματος και το χιτί ενδεχομένως δεν θα υπάρχει, είναι πολύ λίγο αυτό το οποίο θα μείνει. Δηλαδή μήπως σε αυτά τα οποία κάνετε οι δήμαρχοι εμβόλυμα μας έρθει η Τέρνα στο τελευταίο κομμάτι, άρα δεν χρειάζεται να κάνετε το διαγωνισμό. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, απολύτως καμία περίπτωση τέτοια. Καταρχάς, σήμερα στη Βουλή περνάει η τροποποίηση που μεταφέρονται οι αρμοδιότητες από την περιφέρεια στους Δήμους, στο Φόσδα δηλαδή. Στο Φόσδα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο ΕΔΣΝΑ είναι το όπλο εκείνο που λέει, που μας δίνει το δικαίωμα, ο καθένας να κάνει τη δική του διαχείριση. Το αν θα την κάνω εγώ μόνος ή ενδεχομένως. Θα είναι και ένας δύο Δήμοι ακόμα. Από το νομό μας. Και πέντε να είμαστε. Μπορεί να έχει σκίσει και αυτό. Δεν το ξέρω σήμερα. Έτσι. Λογικό φαίνεται. Λογικό φαίνεται. Άρα λοιπόν, αυτό το δικαίωμα μας το δίνει. Δεν είμαι υποχρεωμένος εγώ να πάω σε οποιαδήποτε λύση μου προτείνει είτε το κουαρτέτρο, είτε η ΕΣΝΑ, είτε το Υπουργείο ή οποιοδήποτε άλλο. Οι πολίτες, αυτοί είναι σε άλλο επίπεδο θεσμοί. Οι πολίτες είναι πολίτες του Δήμου Τρίπολης. Αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και ο Δήμαρχος αποφασίζει, που θα εισηγηθεί βέβαια, ποιος είναι ο τρόπος και ποιο είναι το κόστος και η όλη διαδικασία. Τώρα, το τι συζητάνε, καλά κάνουν και συζητάνε. Αν νομίζουν ότι έχουν απορρίμματα, να τις τα δώσουν στο κουαρτέτο, να διαχειριστεί αυτά που έχουν οι υπόλοιποι. Αλλά τέτοια απορρίμματα δεν νομίζω ότι υπάρχουν στη χώρα μας και δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου. Αυτά τα απορρίμματα ανήκουν στους πολίτες και στους Δήμους. Άρα λοιπόν, και νομοθετικά είμαστε απολύτως καλυμμένοι. Εγώ το ερώτημα αυτό το έκανα στον Υπουργό. Αν είμαι δεσμευμένος, αν αύριο υπάρξει μια οποιαδήποτε συμφωνία, από αυτή τη συμφωνία του μου είπε όχι. Και το είπε σε όλους τους Δήμους, Δημάρχους που είχαν πάει στην Αθήνα. Έτσι, δεν ήταν κάτι που το. Εγώ το ρώτησα για να ακουστεί και να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Φυσικά όχι. Αλλά αυτό εξαρτάται από το τοπικό σας σχέδιο. Τι σχεδιασμό έχετε εσείς? Αυτό είναι πασφάλι, το καταλάβαμε. Έτσι. Και κάτι τελευταίο. Άρα λοιπόν δέσμευση τέτοια δεν υπάρχει. Μπορεί κάποιοι να αποφασίσουν αυτό ή το άλλο. Δεν ξέρω. Έτσι. Είμαστε σε διαβούλευση, να ξέρετε, και με τους συναδέλφους δημάρχους. Ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά το ζητούμενο είναι η όποια διαχείριση
να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα με το ελαχιστότερο κόστος, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το κόστος που αναφέρεται είναι σχεδόν ίδιο με αυτό που φαίνεται για την Ήπειρο. Πάνω κάτω, ένα δύο λεπτά. Δεν είναι μόνο αυτό. Ίσως δεν το καταλάβατε. Όχι. Εκεί μιλάνε για κόστος διαχείρισης αυτό που θα πάει στο εργοστάσιο. Ναι. Εγώ μιλάω από το σπίτι μέχρι το εργοστάσιο. Κατάλαβα. Και από ό,τι στρατηγική, τη διαφημιστική και ό,τι άλλο χρειαστεί, είναι μέσα, υπάρχει ένα κόστος. Έτσι, για όλη αυτή την ιστορία. Εμείς μιλάμε συνολικά θα είναι. Κάτι τελευταίο. Αυτό το βλέπω ότι είσαστε έτοιμοι όλοι οι δήμαρχοι, γιατί έχετε συντονιστεί σε μια δράση και είναι η πρώτη φορά που φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει. Ελπίζω να μην στραβώσει τίποτα. Εμείς στο Μεγαβούνι έχουμε τις αδειοδοτήσεις αυτές, μας μένει μόνο αυτό το επίλυσης διαφορών. Θα τελειώσω. Έχουμε εκκρεμότητα δικαστική στο Μεγαβούνι. Καμία. Δεν έχουν προσφύγει. Η εκκρεμότητα που υπάρχει, ακούστε, η εκκρεμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι επικαλούνται 4-5-6 άτομα, νομίζω, ότι έχουν μια ιδιοκτησία εκεί από πολύ παλιά κτλ. Αυτό θα κρυθεί βέβαια στην Επιτροπή Επίλυσης Δικαστικών Διαφορών. Από εκεί και μετά θα τελειώνει αυτή η ιστορία. Θα κλείσει εκεί. Και μια εκκρεμότητα του νόμου που υπάρχει σήμερα, ότι καθίσταται πλέον τελεσίδικη αυτή η απόφαση, πλέον τις επόμενες μέρες από τη Βουλή θα βγει. Θα βγει τέτοια απόφαση που τελειώνει και το κομμάτι αυτό. Εάν στην υποθετική περίπτωση δούμε διαφορετική από την επίλυση διαφορών, έχετε σκεφτεί να αναλάβετε το πολιτικό κόστος και το νομικό ενδεχομένως, να κάνετε δουλεία σε βάρος του δημοσίου στο συγκεκριμένο ακίνητο για να τελειώνει αυτή η διαδικασία? Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο ακίνητο. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές, να ξέρετε, αλλά θα εφαρμοστεί πάση θυσία τέτοια λογική που θα δίνει λύση στο πρόβλημα. Μην νομίσετε ότι επειδή κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν ξαφνικά μετά από 200 χρόνια ότι έχουν ιδιοκτησία σε ένα βουνό, έτσι, ότι μπορεί αυτό να περπατήσει. Δεν μπορεί να περπατήσει. Αυτό είναι τελειωμένο. Εγώ γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Υπάρχουν και εναλλακτικές προτάσεις. Ακόμα και την ίδια διαχείριση που είπαμε πριν. Έτσι. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεν θα είναι στο Μεγαβούνι. Ναι, και τα λοιπά, θα τα καθυστερήσουμε. Κοιτάξτε, αλλού, αν και κάποιο θέμα το καθυστερήσω, γιατί σήμερα αυτό πληρώνουμε ως Δήμος. Μετά από 9 μήνες, σας λέγω, δεν έχει συσταθεί η επιτροπή αυτή, μάλλον συστήθηκε, αλλά έχει αλλάξει τρεις φορές ο νόμος. Έχει γίνει τρεις διαφορετικές επιτροπές. Αυτό τελειώνει. Έχουμε κάνει εισήγηση στο Υπουργείο, όλοι οι Δήμοι, και θα περάσει διάταξη πλέον που θα λέει. Δεν μπορώ να προδικάσω εγώ τι θα λέει, αλλά λέμε τι έχουμε συζητήσει. Τι ζητάτε? Ότι ο ανώτερος χρόνος είναι οι τρεις μήνες προκειμένου να τελεσιδικεί μια απόφαση έκκληση περιβαλλοντολογικής αδείας. Και ότι αυτό σημαίνει όχι μόνο χρονικά και μεσοτερική διαδικασία. Κατά πόσο κάποιος δηλαδή που μπορεί να λειτουργήσει στερόβουλα και να δώσει μια αρνητική απάντηση, αν έχει σημασία η γνώμη του. Και αυτό θα υπολογιστεί, να το ξέρετε. Όλα είναι καταγεγραμμένα, απλά κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον θα φαντάζομαι θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία, γιατί ξέρω ότι δουλεύεται αυτή η πρόταση και θα τελειώνουμε. Και αυτό θα πρέπει να έχει γίνει εδώ για πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να είμαστε όμοιροι υπηρεσιών, συμφερόντων και ανθρώπων που για τον ΑΒ λόγο για πλάκα κάνουν καταγγελίες, αναφορές ή οτιδήποτε και να κολλάει ένα ζήτημα μήνες και χρόνια. Αυτό λοιπόν θα τελεσιδικεί, θα κλείνει μέσα σε τρεις μήνες. Άρα λοιπόν, να ξέρετε ότι για όλα έχουμε συζητήσει και έχουμε δώσει τις θέσεις μας προκειμένου να υπάρχει το αποτέλεσμα για να υπάρχει και η λύση του κάθε προβλήματος. Με το θέμα της έκτακτης ανάγκης, Δήμαρχε, τι γίνεται, γιατί δεδομένου ότι εξέπνευσε το προηγούμενο τρίμηνο αρχές Φλεβάρι, αρκετοί δημότες του Δήμου Τρίπολης φοβούνται ότι ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα του 2014. Ναι, από τις 25-26 Γενάρη έχουμε κάνει το έτοιμά μας στην περιφέρεια. Αυτό λοιπόν υπήρξε μια αλληλογραφία με την περιφέρεια για κάποιους λόγους που μας ζητήθηκαν, για ποιο λόγο την ξαναζητάμε. Αιτιολογήσαμε το λόγο, η περιφέρεια το παρέπεψε το θέμα στη Πολιτική Προστασία στην Αθήνα, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Άρα η όποια
έκτακτη ανάγκη θα δοθεί από, από την Γενική Γραμματεία Προσωπικής Προστασίας. Σας ζητούνται κάποιες προϋποθέσεις, κάποια πράγματα να έχετε κάνει στον Άγιο Βλάση, γιατί έχει καθυστερήσει, δεν θα έπρεπε να έχει ήδη δοθεί? Από πού συμπεραίνετε εσείς ότι έχει καθυστερήσει? Για όχι, ρωτάω. Όχι, δεν ρωτάτε, θα μου απαντήσετε από πού Άγιος Βλάσης έχει καθυστερήσει. Όχι, έχει καθυστερήσει. Λέω, είναι από 2 Φεβρουαρίου το που έχει λήξει. Έχει καθυστερήσει ή όχι? Η έκδοση της έκτακτης ανάγκης, μετά. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Έχει καθυστερήσει. Πρώτα την μπαίναμε στο τριήμερο, στο τετραήμερο. Τώρα το προηγούμενο έγινε περίπου στο μήνα και βάλε, και τώρα πάλι εκεί θα πάμε από ό,τι φέρετε. Έχουν ζητηθεί κάποιοι όροι, κάτι να κάνετε όχι. Εκεί? Όχι. Απολύτως τίποτα. Αυτός είναι διαδικαστικό δηλαδή. Και οι υπηρεσίες, να ξέρετε, μπορεί μόνο περίφραξη να μην έχουμε κάνει. Όλα τα υπόλοιπα έχουν γίνει. Έχουν γνωματεύσει επανειλημμένως οι υπηρεσίες για τον Άγιο Βλάση. Και για το θέμα της πυρασφάλειας, που ξαφνικά κόφτονται όλοι οι άλλοι και εμείς είμαστε ανέστητοι και δεν έχουμε την ευαισθησία ή το άγχος όσον αφορά την ασφάλεια του χώρου αυτού. Ούτε συμφωνούμε με τον Άγιο Βλάση. Είναι σαφέστατο. Αλλά είναι μια ενδιάμεση προσωρινή λύση για μεταφόρτωση. Στις 26 του μήνα που λύγει ο διαγωνισμός, ο διεθνής που κάνουμε, ευελπιστούμε θα υπάρξει ανάδοχο. Από τον Άγιο Βλάση θα φορτώσει. Από εκεί θα φύγει. Άρα λοιπόν. Προχωράμε σε αυτή τη διαδικασία. Στον Άγιο Βλάση έχουν γίνει όλα πλην τη περίφραξη, δηλαδή υπάρχει στο έδαφο αυτό που είχατε πει ότι θα στρωθεί, όλα αυτά. Γιατί ακούσαμε τον κύριο Τζιούμι να λέει ότι πήγε εκεί και δεν υπήρχε καν security. Κάποιον να φυλάει την περιοχή και θέλω να απαντήσει. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν έπεσε στην αλλαγή. Αλλαγή φράση. Και μία ακόμα ερώτηση πολύ γρήγορη. Τι να στρωθεί στο έδαφο, για πέστε μου. Εσείς είχατε πει κάτι. Γιατί όλοι έχουν γίνει ειδικοί. Όλοι είναι ενημερωμένοι και φαίνεται αυτοί που το διαχειρίζονται έχουν πει παντελιάρια. Αυτό μου υποδηλώνουν τέτοιες θέσεις. Αυτό, εκεί που αναποδίδεται τα απορρίμματα στον Άγιο Βλάση, το έδαφος κάτω, είναι αργυλώδες, μεταφέρθηκε και χώμα ειδικό προκειμένου να διαστρωθεί και να συμπιεστεί και είναι μια χαρά. Άρα υπάρχουν όλες προδιαγραφές πριν τις περίφρασεις. Έτσι, και γνωμάτευση έχουμε και από τη Διεύθυνση Υδάτων και από παντού, το αν ο υδροφόρος ορίζοντας, που θέλουν να λένε ότι μολύνεται, ενώ ας πούμε είναι περίπου στα 890 με ένα χιλιόμετρο μακριά. Αλλά δεν πειράζει, ας δεχτούμε ότι μπορεί να έχει εκεί υδροφόρο ορίζοντα, ότι μολύνεται. Δεν ισχύουν αυτά. Αυτά είναι παραπληροφόρηση και παραπλανούν τον κόσμο γιατί κάτι θέλουν να πούνε. Για να είναι στην επικαιρότητα, για να τους ακούνε και να λένε κοίταξε να δεις, έτσι, γιατί είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί κανείς μας να κρύψει ότι δεν είναι ένα πρόβλημα τα απορρίμματα. Και να πω βέβαια ότι χαίρομαι και προχθές άκουσα μία πρόταση από τον κύριο, από την υπάρξη κύριο Τσαμούλου. Αλλά χαίρομαι πραγματικά και του ζήτησα βέβαια όταν θα πάμε στο Συμβούλιο να συνυπολογίσω και τους ψήφους της παράταξής του, διότι αυτό που μας πρότεινε είναι περίπου το 30-35% που θα κάνουμε εμείς. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο κύριο Τσαμούλου που είπε, προς αυξημένο επί 3. Άρα λοιπόν δεν θα έχει λόγους φαντάζομαι όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση αυτή να μην έχουμε τη θετική ψήφο του κ. Κύριε Παυλή, γρήγορη απάντηση στο γιατί δεν έχει γίνει τόσο καιρό η περίφραξη που φαίνεται να είναι κάτι εύκολο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό και δεύτερο ερώτημα που πάλι θα ήθελα μια σύντομη απάντηση. Μιλάτε για κάδους μέσα σε κάθε σπίτι, κάδους ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Πιστεύετε ότι η κοινωνία, γιατί κάποιοι χαρακτηρίζουν το σχέδιο σας ουτοπικό, πιστεύετε ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχτεί αυτό σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο μπορούν να ανταποκριθούν οι πολίτες σε αυτό? Θα σας πω κάτι. Εσείς τι νομίζετε, ότι αν έρθει ο Δήμος και σου παραδώσει στο σπίτι σου ένα 4 ρεύματα για τα ανακυκλώσιμα και ένα 5ο για το οργανικό. Τι πρόβλημα έχετε να το εφαρμόσετε? Έχετε κάποιο πρόβλημα? Προσωπικά θέλω την δική σας άποψη. Όχι, αφήστε. Εγώ ρωτάω εσάς ως έναν πολίτη. Τώρα δεν σας ρωτάω. Ως δημοσιογράφος, εσείς κάνετε ένα ερώτημα. Εγώ σας θεωρώ έναν πολίτη. Αν υπάρχει μια ανάλογη καμπάνια στην οποία θα ενημερώσετε λοιπόν στους πολίτες, ας με ρωτάτε να σας απαντήσω. Μα μην πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε την Τουντούκα ή να πάμε στα ΜΜΕ ή να βγάλουμε την Πάκια και να τους πείσουμε. Αυτά δεν γίνονται. Ή θα γίνει εν μέρη. Εμείς θα μπούμε στο κάθε σπίτι μέσα και θα υπογράψουν ότι παρέλαβαν. Το κάθε σπίτι θα υπογράψει ότι παρέλαβε αυτούς τους κάτους και θα τους διαχειρίζεται. Και θα ελέγχεται το κάθε σπίτι και η κάθε πολυκατοικία αν στους κάτους από κάτω που θα μεταφέρονται αυτά, εάν εκεί υπάρχει μέσα η διαχείριση αυτή η οποία κάνουν πάνω ότι μεταφέρουν σε σωστούς κάτους κάτω ή κάτι άλλο.
Ή το κάνει σύννεφτα, να το πω διαφορετικά. Εκεί θα αποδεικνύεται. Δηλαδή δεν θα φταίει ο γείτονας, θα φταίει η οικοδομή, θα φταίει το διαμέρισμα, θα φταίει η μονοκατοικία. Έτσι. Κύριε, θα ελέγχουν. Γιατί εδώ αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε, αν είναι έτοιμος ο κόσμος να αποδείχνει μια κατάσταση τέτοια κτλ. Ακούστε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον κόσμο. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Θα ανταποκριθεί όχι στο 100%, στο 120%. Αρκεί να μην επιβαρυνθεί με αυτά τα οποία θα λάβει, θα του δώσουμε δηλαδή, που θα είναι τόσο απλά και τόσο κατανοητά, που μπορεί και μια γιαγιά και ένας παππούς να το καταλαβαίνει από μόνος. Γιατί θα έχει τον κάδο με το πλαστικό και θα του έχει φωτογραφία απ' έξω με τη σακουλάκι του, θα είναι έτοιμο. Θα το δείχνει μέσα. Θα το βλέπει. Έχετε προβλέψει, κύριε Δήμαρχε, σε αυτό που ρωτάει η συνάδελφος, να το προχωρήσω θέλω. Έχετε προβλέψει το τοπικό σχέδιο, γιατί το είδα σε ένα τοπικό σχέδιο εδώ της περιφέρειας άλλο, ότι οι κάνοντες ουσιαστικά ανακύκλωση στην πηγή και κομποστοποίηση θα έχουν, γιατί είδα ένα κομμάτι αυτό που είπατε, ότι αγγίζει ένα άλλο τοπικό σχέδιο που το άκουσα προημερών, ότι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν, θα έχουν ελάφρυνση από το αποτέλεσμα των δημοτικών τελών έναντι οι άλλων, γιατί βεβαίως είναι το κίνημα. Και συμπληρωματικά και το κόστος. Θα δώσεις και το ερέθισμα πέρα στον πολίτη. Και να κάνει τη δουλειά σωστά, τη δουλειά του σωστά. Και ο Δήμος να κάνει τη δουλειά του σωστά. Και βέβαια όταν κάποιος κάνει τη δουλειά του σωστά, πρέπει να ανταμείβεται. Και αυτό θα γίνει. Και ακούστε κάτι. Εμείς λέμε, και το παραλαμβάνω για να σας δώσω το μέγεθος, το καταλάβετε, ότι όλη αυτή η διαχείριση θα είναι σε ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν κάνουν αυτά που πρέπει, ενδεχομένως το κόστος αυτό να είναι μεγαλύτερο. Εμείς όμως δεν θα επιτρέψουμε, γι' αυτό είπα και μίλησα για θέματα στρατηγικής, το πώς θα περάσει αυτή η αντίληψη μέσα στο κάθε νοικοκυριό, στο οτιδήποτε, στο κάθε επαγγελματία, στο κάθε αγρότη. Γιατί όταν του λες τα κλαδέματα, σημαίνει ότι πρέπει να έχει κάδους ειδικούς στα χωράφια, δίπλα. Δεν μιλάμε στο κάθε χωράφι, μιλάμε σε μια ευρύτερη περιοχή που θα πηγαίνει και θα τα διάσει. Δεν μπορεί σήμερα, γιατί δεν το έχουν καταλάβει πολύ, ότι η νομοθεσία πλέον είναι πολύ σκληρή. Δεν μπορεί σήμερα στις σοβαρές που έχει το χώρο του με τα ζώα του, που τα καθαρίζει και τα πετάει απ' έξω και σε ένα χωράφι. Αυτό θεωρείται μόνο στο περιβάλλον. Και δεν αποκλείεται αύριο ο νόμος να ζητάει και πιστοποιητικό που τα διαθέτει. Όπως το ξέρετε πολύ καλά. Το κάνει ήδη για τα απόβλητα στον. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς στο σχεδιασμό τον οποίο κάνουμε πρέπει να προβλέψουμε τα πάντα προκειμένου να μην έχουν οι πολίτες προβλήματα και πληρώνουν προστήματα. Και το κομμάτι της περίφραξης. Δεν απάντηση για το κομμάτι της περίφραξης. Να. Σύντομη, γιατί δεν έχει. Δεν έχει νόημα η περίφραξη αυτή τη στιγμή. Κανένα νόημα. Τόσο καιρό που έπρεπε να έχει. Δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί ούτε ζώα έχει περιοχή, ούτε οτιδήποτε θα εμποδίσει μια περίφραξη. Η περίφραξη ενδεχομένως θα μπορούσε να περιφρουρήξει το χώρο από κακόβουλους που θέλουν για τους δικούς τους λόγους να πηγαίνουν να βλέπουν τι συμβαίνει εκεί ή να φανεί ενδεχομένως απογορευτικό για κάποιους που θέλουν να κάνουν βλάβη στο χώρο. Δεν είναι το σόνι η περίφραξη αυτό. Να το ξέρετε. Είναι ανάμεσα στις υποθέσεις όμως που είχαν τεθεί. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άλλωστε ο χώρος δεν είναι μόνιμος. Εμείς δεν πρόκειται να γεωβλάσει. Βεβαίως φυλάσσεται, βέβαια με security. Γιατί είχε ενδιαφέρον αυτό. Βεβαίως και φυλάσσεται με security και υπάλληλος του Δήμου. Έχω μια πληροφορία που λέει ότι κάποιοι που πηγαίνουν στον χώρο καταγράφονται. Κάποιοι που επισκέπτονται το χώρο καταγράφονται από τον υπάλληλο και του security ότι πήγε ο. Μας έχουν γίνει αναφορές και καταγραφές για πάρα πολλούς. Yeah. Όχι πάρα πολλούς. Λίγοι είναι αυτοί που πάνε. Και πάλι για τους δικούς τους λόγους, γιατί και αυτοί πρέπει να έχουν φωνή στον κόσμο έξω και να λένε το πείμα τους. Κύριε Δημαρχέ, μπορείτε, ακούστε κάτι, κύριε. Στον χώρο αυτόν, αν θέλετε να επισκεφθούμε, μπορείτε να ρωτήσετε, να πάρετε την άδεια από το Δήμο, να πάρετε παρέα και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καθαριώτος και να βγάλετε και φωτογραφίες να κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι κάτι λογικό. Στα κλεφτά, νύχτα, πρωινά, σούρουπα και τέτοια. Έτσι και τέτοια. Βέβαια. Και κάποιοι να εμφανίζουν στον χώρο. Πώς δεν ξέρουμε, σας είπα, είναι λίγοι. Και πάνε για τους δικούς τους λόγους που θέλουν και αυτοί να
να καταθέσουν την παρουσία τους στο χώρο. Όχι στο χώρο, εδώ στην Αρκαδία, στην Τρίπολη, ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Και επειδή δεν μας ακούει κανείς, πρέπει κάτι να πούμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Κύριε Δήμαρχε, τι χρονικό ορίζοντα δίνετε για την διαχείριση που θα κάνει ο Δήμος Τρίπολη και τι σας κάνει να εισηγηθεί. Από τη στιγμή που θα τελειώσει το θέμα του Μεγαμνήμου με την περικατολογική, ναι, αρχίζουν και τρέχουν οι προθεσμίες. Ναι. Έτσι, για να μιλάμε ειλικρινά και ξεκάθαρα. Μπαίνει το θέμα της ενδιάμεσης διαχείρισης, γιατί αυτό δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη, δεν αντιλαμβάνεσαι αυτό που σας είπα. Ενώ η διαχείριση, ο διαγωνισμός, όλα αυτά έχουν ένα χρόνο. Πρέπει να πάρουν, έτσι, να υπάρξει ανάδοχος και να γίνει η μονάδα εκεί. Ας πούμε δύο χρόνια, λέω ένα παράδειγμα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα πρέπει να κάνουμε μια ενδιάμεση διαχείριση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, να ξέρετε, έχουμε υπόψη μας αυτό το οποίο είχαμε σχεδιάσει πριν για την ενδιάμεση διαχείριση, αλλά περιμένουμε και προτάσεις από τους συνεργάτες μας από το Ινστιτούτο έξω στην Ευρώπη που έχουμε συνεργάτες, προκειμένου μήπως κάνουμε άλλο τύπο διαχείρισης, προσωρινής διαχείρισης. Καταλάβατε. Δεν έχουμε καταλήξει το 100% ποιος είναι ο τρόπος που θα διαχειριστούμε την προσωρινή διαχείριση μέχρι την οριστικοποίηση του χώρου, όσον αφορά τις μονάδες δηλαδή. Άρα δεν πρόκειται οτιδήποτε είπαμε. Ο στόχος είναι να πάμε στην οριστική που θα γίνει σε χ χρόνο, αλλά στο μεσοδιάστημα θα γίνεται μια άλλη διαχείριση, η προσωρινή. Έτσι. Έχουμε εναλλακτικές, 2-3. Θα δούμε πού θα καταλήξουμε και ποια θα είναι η συμφερότερη, έτσι, με τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρηση, για να μπορέσουμε να έχουμε το χώρο. Επειδή μονίμως λένε οι δήμαρχοι για το θέμα του κόστους. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό το παράδειγμα της Καλαμάτας που έχει προχωρήσει στον τομέα της διαχείρισης αλλά και από το Δήμο Βόρειας Κοινωρίας, έχετε την ενημέρωση, γιατί θεωρώ ότι εσείς τα ξέρετε καλύτερα τα πράγματα επειδή ρωτάτε τους συναδέλφους σας, αν μέχρι τώρα η ενδιάμεση διαχείριση που κάνουν, γιατί έχει πόλημα από ό,τι ξέρουμε και ο Δήμος Καλαμάτας και ο Δήμος Βόρειας Κοινωρίας, και μάλιστα ο Δήμος Καλαμάτας μου είπε με ένα κύριος Νίκος ότι θα το δώσει στο Λιτάνα. Λοιπόν, το κόστος είναι μικρό αυτή τη στιγμή για αυτούς τους Δήμους, δηλαδή εξυπηρετείται ο στόχος που είναι να μην επιβαρύνονται οι πολίτες. Κοιτάξτε. Γιατί ακούσαμε για ένα διαγωνισμό του Δήμου Βόρειας Κοινωρίας, αν δεν κάνω λάθος, ύψος 700.000 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος το ποσό. Τι είναι το 700.000, ρωτήσατε να σας πούνε τι είναι 700.000. Για τη διαχείριση που κάνουν. Τα μηχανήματα θα πάρει. Αυτό λέω, είναι μόνο αυτό είναι άλλο τα μηχανήματα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και τα λεφτά αυτά τα πήρε ο Δήμος Βόρειας Κοινωρίας από το κράτος, από την πολιτεία, όπως εμείς πήραμε τα 600 για να διαμορφώσουμε το χώρο. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και άλλο πράγμα το ανατόνο κοστολόγιο που επιβαρύνεται ο Δήμος προκειμένου να κάνει αυτή την προσωρινή διαχείριση. Η Καλαμάτα είναι γύρω στα 60 ευρώ. 60-65 ευρώ. Κάπου τόσο είναι και η σκάλα κάτω. Φαντάζομαι κάπου εκεί κοντά θα είναι και η. Άρα και πάλι είναι χαμηλότερο από αυτό που. Ναι, έξω από αυτό. Έξω από αυτό. Μα δεν είναι στο πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι μια προσωρινή διαχείριση που γίνεται. Και σου λέει, παντού. Το υπόλοιπο τι γίνεται. Το κομπόστ αυτό δεν είναι καλό. Βγαίνει ένα κομπόστ. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό να χρησιμοποιηθεί στην αγροτική παραγωγή, έτσι. Τι το κάνεις. Κάπου πρέπει να το πας. Κάπου πρέπει να το βάλεις. Να το δηματοποιήσεις και να περιμένεις. Και αυτό είναι μια λύση. Απαλλαγμένο δηλαδή από όλες εκείνες τις ουσίες που το καθιστά επικίνδυνο. Το υπόλοιπο, έτσι, αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, σίγουρα η ενδιάμεση μπορεί να είναι και για μας ακόμα πιο ακριβό από το ποσό που σας είπα πριν. Να είναι εκεί γύρω στα 60 ευρώ. Ενδεχομένως. Εδώ εξαρτάται η ενδιάμεση από ποιος έχει τα μηχανήματα. Έχει σημασία. Αν, θα είναι αν τα βάλει ο ανάδοχος, ο προσωρινός, ο ιδιώτης, η εταιρεία, οποιοςδήποτε. Ή θα τα αγοράσει ο Δήμος, ή θα τα μισθώσει ο Δήμος. Γιατί μπορούμε εμείς να μισθώσουμε μηχανήματα για 2 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να φωνάξουμε το παιδί που θα κάνει την εγγραφή. Λέω ένα παράδειγμα. Και επίσης θέλω να σας πω ότι οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη μονάδα την οποία μιλάμε, γιατί είναι ένα ζήτημα και για την περιοχή μας βέβαια, είναι πάρα πολλές. Πολύ περισσότερες από την υπάρχουσα λύση που είχε προταθεί από την εταιρεία ΤΕΛΤΑ. Έχετε ενημέρωση αν έληξε η επαναδιαπραγμάτευση. Δεν έχει νόημα.
Δεν έχει νόημα. Δεν ρωτάτε δηλαδή. Δεν μας ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που δεν λαμβάνει υπόψη τη γνώμη μας, ούτε μας καλέσαμε. Παρότι το ζητήσαμε. Το φως δεν εννοώ, έτσι δεν μιλάμε με ένα προσωπικά. Εγώ δεν είχα καμία διάθεση να πάω, θα πήγαν κάποια άλλη συνάδελφη. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα το να αποφασιστεί. Εάν νομίζουν ότι μπορεί να τροποποιήσουν την αρχική τους πρόταση, να είναι σε ένα πολύ καλό κόστος κτλ., μπορεί κάποιοι να αποφασίσουν ότι εμείς θέλουμε και αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι θεματικό μας αυτή τη στιγμή να το συζητούμε. Ακόμα δεν έχει λήξει αυτό το θέμα. Αλλά εκτιμώ όμως, εκτίμηση λέω, έτσι δεν μπορώ να είμαι βέβαιος, ότι αυτή η ιστορία θα τελειώσει. Αυτή είναι η άποψή μου.